Ένα καινοτόμο πρόγραμμα βάσει του οποίου η χρήση κρουστών οργάνων κατάφερε να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην επαγγελματική εξουθένωση δεκάδων εργαζομένων που ασχολούνται με τον ανθρώπινο πόνο και την αντιμετώπιση του, εφαρμόστηκε με επιτυχία στις κοινωνικές δομές του Δήμου Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στόχος του προγράμματος που θα έχει και συνέχεια είναι η επιμόρφωση και η βελτίωση των δεξιοτήτων των στελεχών των δημοτικών κοινωνικών δομών μέσα από την εμπειρία του ρυθμού ως δημιουργική, ψυχαγωγική και ενωτική δύναμη. Όταν το ξεκινήσαμε αυτό το θέμα πριν από 5 χρόνια, μας ενδιέφερε να θυμίσουμε σε όλους πόσο καλλιτέχνες είμαστε. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ούτε καθηγητής, ούτε ειδικός, ούτε τίποτα. Το πιο συγκινητικό κομμάτι είναι ότι διευκολύνω, διευκολυντής είμαι, ας το πούμε εγώ και η ομάδα των ανθρώπων που δουλεύουμε, να θυμίσουμε σε όλο τον κόσμο που έρχεται να συμμετάσχει εδώ το πόσο καλλιτέχνης είναι. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, όταν δει κανείς πώς δουλεύουν και παίζουν, αποφορτίζονται, εκφράζονται δημιουργικά και αυτό είναι το βασικό όφελος για αυτούς. Το δεύτερο όμως είναι, ακόμα πιο σημαντικό, ότι γίνονται πολλαπλασιαστές αυτής της πρακτικής και στη συνέχεια θα την εφαρμόσουν μέσα στο ΚΑΠΗ, μέσα στο βρεφονηπιακό σταθμό. Δεκάδες παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μουσική και Ρυθμός καρπόθηκαν τα ωφέλη της ανταλλαγής γνώσης, εμπειριών και επαγγελματικών πληροφοριών που τους διασφάλισε η μετά από τόσο καιρό εγκλεισμού και περιορισμών διαζώσης επαφή και άμεση συνεργασία τους. Είναι κάτι καλά δομημένο. Κράτησε αρκετούς μήνες, δεν σταμάτησε στην καραντίνα, συνεχίστηκε διαδικτυακά σε πείσμα των αντικσών συνθήκων και ο σκοπός μας ήταν μια επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν στις κοινωνικές δομές έχουν και τις ευαισθησίες αλλά και το φόρτο που σημαίνει να δουλεύεις με ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Άλλωστε είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η μουσική, ο ρυθμός και ο χορός λειτουργεί ως το καλύτερο φάρμακο για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Αυτές οι μέθοδοι, ο χορός ή αυτές οι εναλλακτικές μέθοδοι με τα κρουστά απομακρύνουν τον άνθρωπο από το γύρας, βοηθώντας τον να διατηρείται σε μια ευεξία και πνευματική και σωματική. Αυτός είναι και ο στόχος μας και στο επόμενο στάδιο θα το εφαρμόσουμε στην πράξη. Το πρόγραμμα που άφησε το δικό του ξεχωριστό θετικό αποτύπωμα στη ρυθμιώτικη κοινωνία επεκτείνεται διαρκώς και έχει ξεπεράσει τα όρια της Κρήτης με δράσεις εκμάθησης σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και στην Κύπρο, τη Σουηδία, την Αυστρία και το Βέλγιο.